Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε update τους drivers της κάρτας γραφικών που έχουμε στον υπολογιστή. Θα δούμε για Nvidia και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό αποτελεσματικά και να μην βάλουμε κάποια άσχετη οδηγία, δηλαδή κάποιον άσχετο driver που θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα τον υπολογιστή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, εάν διαθέτουμε Nvidia, είναι να μπούμε στη σελίδα GeForce.com, στο GeForce Experience, θα σας έχω το link κάτω από το βίντεο για να μπείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα, το GeForce Experience. Αφού το κατεβάσετε λοιπόν, θα σας εμφανίσει τα προγράμματα οδήγησης τα οποία είναι διαθέσιμα για την συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που διαθέτεται. Μας έχει έτοιμη τη GeForce Game Ready Driver, εάν θέλετε για έλεγχο νέο, ο οποίος θα γίνεται και αυτόματα, το ρυθμίσετε από τις προτιμήσεις. Λήψη προγράμματος οδήγησης. Και ξεκινάει το download και μετέπειτα η εγκατάσταση. Επίσης τα παιχνίδια, αφού κάνετε σάρωση, θα σας εμφανίσει ό,τι διαθέσιμο υπάρχει στον υπολογιστή σας για να κάνετε την ανάλογη βελτιστοποίηση. Εάν θέλετε λοιπόν και έχετε κάποια άλλη κάρτα γραφικών, για να μπορείτε να δείτε πού ακριβώς και τι μοντέλο έχετε, θα κάνετε δεξί κλικ, θα έρθετε στην ανάλυση οθόνης, ρυθμίσεις για προχωρημένους και εδώ σας έχει αναλυτικά τον τύπο προσαρμογέα Intel HD Graphics 4600. Αυτή λοιπόν είναι η δική σας κάρτα γραφικών, η ανάλογη που θα έχετε δηλαδή στον κάθε υπολογιστή, και αυτό είναι το μοντέλο το οποίο περιέχει ο υπολογιστής σας για να ψάξετε τις ανάλογες οδηγίες και drivers για τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Κάντε δηλαδή ένα απλό copy-paste, να δούμε παράδειγμα Intel HD Graphics 4600. Σας την εμφανίζει και στην Intel και ψάξτε το ανάλογο link για να το κατεβάσετε χειροκίνητα. Επίσης σας έχει εδώ τι μπορεί να παίξει αυτή η κάρτα γραφικών σε υψηλό επίπεδο. Εδώ σας έχει να τους drivers που σας ανέφερα νωρίτερα για να τους κατεβάσετε, αλλά το ιδανικό για να ξεμπερδεύετε είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση από την ανάλυση οθόνης μπορείτε να το κάνετε. Μία άλλη λύση είναι το Windows Update. Σας δείχνω από Windows 8, αλλά η διαδικασία είναι παρόμοια. Έρχεστε στο Windows Update, πάτε στις σημαντικές ενημερώσεις, κοιτάτε τι υπάρχει διαθέσιμο, διαφορετικά κοιτάτε και στις προαιρετικές. Κάντε εγκατάσταση ό,τι χρήσιμο υπάρχει και οι ενημερώσεις φυσικά είναι πολύ χρήσιμες. Να λοιπόν, έχουμε και εδώ για Graphics Adapter, όπως και για LAN, κάποιους έτοιμους για να γίνουν εγκατάσταση οδηγούς. Κάνουμε λήψη και κάνουμε και από εκεί εγκατάσταση των drivers. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μία ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι για να ενημερωθείτε και για τα επόμενα βίντεο.